που λέμε στη. Η ελληνική γλώσσα είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Δεν έμαθα κατά ποιο το καζανάκι. Εμεί στο σπίτι μου το λέγαμε. Πού το λέτε το καζανάκι. Το λέγαμε. Επειδή το λέγατε εσεί. Δεν στο καλό. Εξελίσσετε, έλεγα. Τέτοιο είναι, κύριε Σκέφτη. Η ελληνική γλώσσα μεταμορφώνεται σιγά-σιγά. Οπότε, κυρίε και κύριοι, πλέον όταν σα φτάνουν, όταν δεν μπορείτε άλλο, όταν είστε σε φάση γιατί έτσι. Γιατί αλλιώ από τα αυτιά σα. Αυτή είναι η αντίδραση. Θα τρελαθώ, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Θα πηδηχτούμε από το παράθυρο, κυρίε και κύριοι, όλοι μαζί και έχουμε και την αντίστοιχη φωτογραφία, νομίζω. Ναι, βεβαίω έχουμε την φωτογραφία. Ο Γιάννη Σερβετά θα τη βρει στα επόμενα 20 λεπτά. Δώστε την λίγο πρώτα. Ποια είναι η φωτογραφία, θα το κατάλαβα, ποια θα πηδηχτούμε από το παράθυρο. Ποια ακριβώ εννοείται, κύριε Κανάκη, γιατί το θα πηδηχτούμε από το παράθυρο δεν μου φαίνεται ότι κάτι. Μάλιστα, δεν έχουμε την αντίστοιχη φωτογραφία. Αλλά άμα θέλετε, μπορώ να πω σε εκείνο το παράθυρο το μπλε και να πηδηχτώ εγώ. Βεβαίω, κυρίε και κύριοι. Και πάμε στον παπά, κυρίε και κύριοι. Αυτό ήταν το μπλε παράθυρο από το οποίο θα. Εδώ. Και... Don't do it, Fedon! Don't do it, Γιώργος! Don't do it, Γιώργος! Στο νούμερο 2 έχουμε ψωμιάδι. Σαμπουκά τηλεοπτικός δεν έχει ξαναγίνει. Ψάρωμα του ψωμιάδι στον Χασαπόπουλο τον δημοσιογράφο. Δείτε πώς τον ψαρώνει ο ψωμιάδης. Η ερώτηση όμως είναι ότι χαμηλώσατε τους τόνους για υποψηφιότητα για τη Δημαρχία, γιατί βλέπετε στις δημοσκοπήσεις μέσα στην πόλη Θεσσαλονίκης, στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ότι έρχεστε τρίτος τέταρτος. Έχεις πρόβλημα. Έτσι λίγο βράδυ. Έχει συνέχεια, έχει συνέχεια. Περιμένετε συνέχεια. Εγώ έχω πρόβλημα. Έχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί. Έχει πρόβλημα, σοβαρό. Όχι, όχι. Επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνεται ότι έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Το βλέπω στα μάτια σου. Να πάρουν ένα χόρτο. Μήπως ψάχνεις λάθος μέρος. Ταξιδάκι στο Άμστερνταμ. Μην κάνετε τέτοιες δηλώσεις, παππού μου, αυτό ήθελα να πω. Με τον κοινωνικό τουρισμό μπορείτε να πάτε στο Άμστερνταμ. Δεν είναι λάθος. Με το ζεμπίλι να πει. Παρεξηγούνται αυτές οι δηλώσεις. Διευκρινίστε ότι. Ότι ενδιαφέρεστε για ένα μαρουλάκι, για ένα φίλο. Ένα αντίδι. Μια ρίχνη. Μην βγαίνετε στην τηλεόραση και λέτε δεν μπορούμε να βρούμε ούτε ένα χόρτο. Τι σωστό. Κάνα το κιόκιο δέντια. Θα σα μπερδέψει. Ήταν και πασμένο κακό. Και πήρε το. Ήθελα μήνυμα και πήρε το μάτι μου προχθέ ένα κόπανο να με βιντεοσκοπεί. Μπλε συγκαμμένη αρκούδα, λέει. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, να πάμε. Φυλάκια ρουφιχτά! Ρουφιχτά φυλάκια! Φιλάκια, ρουφιχτά. Ρουφιχτά, φιλάκια. Σμούτς! Σμούτς, 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 σμούτς. Σμούτς! Για χαρά, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Κανείς. Για χαρά. Για χαρά. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήμασταν μια χαρά. Δεν θέλω να ξεχνάμε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τι άλλο έχουμε. Ο Σουλτάν. Γίνονται και παράξενοι διάλογοι πλέον στα κανάλια. 385 παρακαλώ. Αν μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν γίνει σεισμός στην Κεφαλονιά, που όλοι το ευχόμαστε να μην γίνει, εσείς τι θα κάνετε? Τι θέλετε να κάνω? Ξέρω εγώ. Θα πέσω να πνιγώ, θα το ρίξω στα ναρκωτικά, θα κάνω απόπειρα αυτοκτονίας. Ένα τατουάζ χένα θα κάνω ερώτατο έτσι γύρω γύρω. Δεν έγινε. Ο Γρίβας είναι τραγουδιστής, απόλαυσα. Με κυνηγάει ο έρωτας, με κυνηγάει, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν με φτάνει, που είναι, δεν φτάνομαι. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'année pourrait, je passais les délandres et l'entonne. Τα ντράμ σε γαλλικές διακούγονται. Σας παρακαλώ, πιάστε το μόνο με την ησυχία σας, θα μιλήσουμε λίγο εμείς, μόνο από εκεί που ξεκινάει να τραγουδάει. Έτσι. Πώς το γύρισε. Στο κέφι. Πώς το γύρισε από το γαλλικό. Πώς το γύρισε από το γαλλικό στο ραπ. Είναι μαγικός. Και πάντα συνδυασμένο με τον μπουζούκι. Είναι μαγικός αυτό το μαλλί. Έχει και αυτό το μαλλί το οποίο είναι σε αργή κίνηση, ανεμίζει. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Και με τα γαλλικά. Για να δούμε. Θέλω να ετοιμάσουμε γρήγορα για να ζήσουμε αυτές τις στιγμές. Γρήγορα αυτό το βίντεο από το σημείο που τραγουδάει. Και αφού παίξουμε αυτό, μπορούμε να παίξουμε το βίντεο με την Μανολίδου με τα γαλλικά πριν. Ναι, ναι, μπορεί να γίνει ή να παίξουμε πρώτα αυτό. Όχι, πρώτα αυτό και μετά τη Μανολίδου. Και εντωμεταξύ να πούμε ένα κερί, κάτι, ένα κρασί. Ναι, ανάψτε κάτι στο σπίτι. Λίγο σεβασμός, κάντε μια ατμόσφαιρα να τα απολαύσουμε αυτές τις γαλλικές στιγμές στην ελληνική τηλεόραση.
savais que tu m'attendais. Je savais que l'année pour elle, je passais les délandres et l'entonne. Είναι το στυλ του πια Καρντά, είναι πιο γεωμετρικό γιατί και ο ίδιος αρχιτέκτονας και μετά πήγε στο σχεδιμότος, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη γεωμετρία στη σχεδιά του. Yeah, yeah. Πολύ Αχ, θα στραβώσει ο πύργος του Άιφελ από τη ζήλια του. Αποσύρει η Γαλλία τον πρέσβη με αυτά που βλέπει. Θα χωρίσει ο Νικολά την Καρλά, να το δεις, εδώ θα είσαι. Η οποία πρώτη από την εκπομπή όταν είχε κάνει κάτι δηλώσεις. Ναι. Καταπληκτικές. Είχαμε μιλήσει και για τον πατέρα της, τον Κώστα Πούτσι. Και πόσο περήφανο. Και το θείο, τον Αναξίμανδρο Πούτσι. Αναξίμανδρος είναι ο θείος. Θείος θεραπευτικός. Ο στρατηγός Αναξίμανδρος. Το Πούτσα, ρε, είπαμε. Ο γνωστός. Αναξίμανδρος Πούτσι. Λενάκη, έκανε δήλωση. Για να δούμε τι δήλωσε η Έλενα Πούτσι. Μιλάμε για την κυρία Πούτσι. Ναι. Σωστά το είπα. Έλενα Πούτσι είναι. Ναι, Πούτσι. Έχει αλλάξει τελείως και ήταν κάπως αλλιώς, δεν το ξέρω. Δεν έχει αλλάξει και τελείως, αλλά έχει αλλάξει εν μέρη. Θα μου το πεις αυτή σε μένα. Όχι. Έλα, σε μένα. Ήταν παρόμοια με αυτό που είχες πριν. Αυτό που έχεις τώρα. Έλα, θα σκάσω τώρα, πες μου. Μπαμ, κάνε μπαμ, δεν πρόκειται να σου το πω, ήταν με αυτό. Τρομερά παιδί. Κυρίες και μεγάλη αποκάλυψη. Το όνομα λοιπόν Ελένη Πούτσι έχει καταλήξει σε αυτή τη μορφή. Έλενα Πούτσι. Μετά από αλλαγές, δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Εκεί κατέληξε. Οπότε, μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Πώς μας το έχει στείλει η Ελένη. Και είναι ένα... Ποια Ελένη! Δεν το πιστεύω. Πάλι πετάζει και φύγμα. Μα σαν την Πούτσι πετάγεται. Ναι, ρε παιδάκι. Δώσε το πίσω να παίξεις. Δώσε το πίσω. Πάμε φυλακή μου. Είναι ένα ρόλο. Φυλακή για μια Πούτσι. Τροπή που πέσω. Σταμάτε μη θα πω σαν δικαστήριο. Να πω εκεί. Έλα πάμε εσύ. Κύριε Ένορκη, κύριε Σαγγελέ. Λοιπόν, είναι ένα ρώσικο σόλ. Πούτσι τι λένε, τι να κάνουμε. Ένα ρώσικο σόλ. Να μιλήσω. Ο γιος μου θα κλαίει. Είναι ένα ρώσικο σόλ. Με μαύρο. Ο γιος μου θα κλαίει. Για τον μπαμπά μου, για να Πούτσι μέσα του μπαμ. Αχ, παραγία μου. Γιάννη, έχουμε άλλο, έχουμε άλλο. Ρίξε. Σε ένα άλλο βίντεο είχε κάνει παράπονα ότι ο διευθυντής του σχολείου λέει δεν με φώναζε ποτέ με το επίθετο μου. Γιατί άραγε! Για μάντεψε. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το βίντεο βέβαια... Είναι ένας άντρας λοιπόν. Είναι. Θα σας αφήνω σε κάθε λέξη που σας χρειάζεται. Όπου βαριέται... Όλα τη θυμίζω. Απλά ήταν αγαπημένα. Όλα τα δικά της. Κάθε μερινά. Δεν γίνεται, μάλλον δεν γίνεται. Πρόβλημα. Να φωνάζω από το συγκρότημα. Συγγνώμη μου. Συγγνώμη. Σε πολύ λάθος με. Πώς τη φυλάει τα γόρη της. Τι λέει στη μάνα του. Τι λέει στο Facebook. Το status στο Facebook. Το status στο Facebook είναι ένα πούτσι. Status σε στήση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο Ράμπερ Βίλα. Το τελευταίο μάλλον. Αυτό ήταν. Ότι είσατε να... Σοβαρά πράγματα κυρίες και κύριοι. Στο απόσπασμα της Παρασκευής από τη στιγμή της αλήθειας. Η πρώτη σου σεξουαλική επαφή ήταν με τραβεστή? Ναι. Έχεις κάνει ποτέ σχέση με γυναίκα? Όχι. Πιστεύεις πως αν ήσουν γυναίκα θα είχες καταφέρει περισσότερα πράγματα στη ζωή σου? Ναι.
Έχεις υποκύψει σε ερωτική πρόταση από άντρα μόνο και μόνο για να σου βρει δουλειά? Ναι. Και μετά από όλα αυτά τι λέτε να τον πείραξε τον συγκεκριμένο παίκτη? Ότι στη δουλειά τον είπαν... Απλά με είχαν πει γκέι και τρελάθηκα. Λογικό. Τα λέτε. Φεύγω, δεν μπορώ. Κλείστε μόνο. Κάτσε, γιατί εσύ είσαι πτυχία. Κάτσε, μπράβο. Δεν τον είπαν τον άνθρωπο. Καταλαβαίνω, εντάξει. Τι έκανε κι αυτός. Φοβάμαι είναι επεκταθεί τώρα έξω από τη δουλειά μια που πήρε λίγο δημοσιότητα παραπάνω.